Έχοντας ως παρακαταθήκη την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η καλύτερη της ιστορίας του, ο Γιούχτας ξεκίνησε την φετινή του προετοιμασία και επιθυμία όλων είναι η σταθερότητα και μια πορεία σε ανάλογα βήματα. Στον πάγκο επέστρεψε ο Μινάς Πίτσος και ασφαλώς θέλει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι, αφήνοντας την ομάδα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Την Δευτέρα τελέστηκε στο γήπεδο των Αρχανών ο αγιασμός, παρουσία του Προέδρου της ομάδας Νίκου Μπουνάκη και μελών της διοίκησης του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων κ. Κοκοσάλη και του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Συριγωνάκη. Έχουμε μια ανανεωμένη ομάδα. Κρατήσαμε, όπως ξέρετε, όπως έχει διαπιστώσει, το βασικό κορμό της περινής ομάδας και ενισχύθηκε στις θέσεις στις οποίες έκρινε το προπονητικό team ότι έπρεπε να ενισχυθεί. Στόχος μας και φέτο είναι μια σταθερή και ανωδική ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με ξεκινήσουμε στόχο την παραμονή στην κατηγορία και μια σταθερή πορεία. Ο στόχος παραμένει ίδιος και ανάλογα με τις εξελίξεις και με το πώς, με την απόδοση της ομάδας θα κυνηγήσουμε κάθε στόχο. Όπως είπατε, να επενδύσουμε για να πατήσουμε πάνω στην περσινή επιτυχία, να δεχτούμε περισσότερο κόσμο στο φιλόξενο γήπεδό μας. Στόχος μας είναι και οι Αρχάνες, αξιοποιώντας τις υποδομές που έχουμε αλλά και τις νέες υποδομές που θα δημιουργηθούν, γιατί σύντομα θα δημιουργηθούν και άλλες υποδομές στον ευρύτερο χώρο των Αρχανών, να αποτελέσουν ένα κέντρο αθλητικό για την ευρύτερη περιοχή, για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ο Γιούχτας κράτησε τον βασικό κορμό και οι αποχωρήσεις ήταν κυρίως στην επιθετική γραμμή, αλλά έγιναν μεταγραφές για την αναπλήρωση σε κάθε θέση. Ξεχωρίζει ασφαλώς η προσθήκη του Μιχάλη Φραγκουλάκη, του Κροάτη Σενάντ Μπάριτς και των επιθετικών Γιώργου Βελονάκη και Βασίλη Κατσαμάγκα. Αυτοί οι τέσσερις μαζί με τους Κουρουπάκη, του Γλί, Μπελαδάκη, Ξενοκτιστάκη και Λαζίδη αποτελούν τα 9 αποκτήματα των Αρχανιωτών και άπαντες ήταν την Δευτέρα στο γήπεδο. Να κάνουμε μια πορεία παρακαταθήκη σαν την περσινή, να συνεχίσουμε αυτό που κάνουν τα παιδιά και γιατί όχι να το πάμε ακόμα καλύτερα. Η διοίκηση, ο πρόεδρος, όσοι είναι κοντά στην ομάδα, μας δίνουν όλα τα φόντα να το κυνηγήσουμε και να το προσπαθήσουμε. Και εύχομαι εγώ και τα παιδιά μέσα από εταιρεία να τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους, να κάνουμε μια καλή πορεία. Είμαστε σε ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Γιούχτας, ένα υγιές σωματείο. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό το επίπεδο του Ηρακλείου και όπως είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής του πρωταθλήματος. Προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να βοηθήσουμε την ομάδα, η ομάδα να βοηθήσει εμάς και να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και καλή σεζόν. Αν χτύπησε το τηλέφωνο και είχα αυτή την πρόταση, δεν χρειάστηκε πολύ για να την αποδεχτώ. Μίλησα και έμαθα κάποια πράγματα για τον Γιούχτα και πραγματικά έμαθα καλύτερα λόγια. Από εκεί και πέρα, εμείς στο γήπεδο πρέπει να δουλέψουμε και γι' αυτό ήρθα εδώ να δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ για να πετύχω και τους προσωπικούς μου στόχους αλλά και πάνω από όλα τους στόχους της ομάδας, γιατί αυτά τα δύο συμβαδίζουν μαζί. Ευχηθώ στους ποδοσφαιριστές υγεία και όπως είπες και εσύ, είμαστε πάλι εδώ σε μια ομάδα που έχουμε γίνει θεωρώ ένα αρκετά χρόνια. Θέλω να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Θέλω να συνεχίσουμε το στόχο μας στο να πατήσουμε σε ακόμα πιο γερές βάσεις, έτσι ώστε αυτή η ομάδα κάθε χρόνο να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει μια σταθερή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική και αυτό που είχα πει και τα προηγούμενα χρόνια, να γίνει ο Γιούχτας και ειδικά με την περσινή χρονιά θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει, έτσι να είμαστε σε μια σταθερή πορεία, μια από τις πολύ ισχυρές φανέλες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα στους ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι γνωρίζουν τα παιδιά πώς δουλεύω, οι επιλογές που ήρθαν θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Να αναπληρώσουμε τα κενά των παιδιών που φύγαν, γιατί πραγματικά και τους ευχαριστώ γι' αυτό, για τα δύο προηγούμενα χρόνια τη συνεργασία που είχαμε, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Θέλω να συνεχίσουμε το έργο, θέλω να υποσχεθώ στους φιλάθλους ότι θα συνεχίζουμε να βλέπουν την ομάδα να παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα ότι ο Γιούχτας θα είναι πάντα στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Θέλουμε να το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό. Θα προσπαθήσουμε από τη μεριά μας, εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια τη συγκεκριμένη ομάδα. Και από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια του Θεού, να καταφέρουμε να ευχαριστούμε πάλι τον κόσμο μας και να
Γι' αυτό με πάρα πολλές επιτυχίες όπως είχαμε και την περσινή σεζόν.